Κύριε Υπουργέ, στην περιοχή της Νέας Ζωής σας Προπύργου πριν από λίγες μέρες κατεδαφίστηκαν περίπου 100 καταλήμματα Ρωμά που διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των Ρωμά, η συγκεκριμένη κατεδάφιση έλαβε χώρα χωρίς καμία προειδοποίηση και πολύ περισσότερο χωρίς καμία μέρημνα για μετεκατάσταση και εξασφάλιση στέγης σε περίπου 84 οικογένειες, 400 άτομα, 400 άνθρωποι στον αριθμό, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμένουν κάτω από άθλιες συνθήκες πάνω στα συντρίμμια των καταλήμματων τους. Η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται ακόμα πιο σοβαρή, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και όσο συνεχίζεται η μη λήψη μέτρων, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία αυτών των ανθρώπων, καθώς και η υγεία συνολικά του πληθυσμού της περιοχής. Όπως μας κατήγγειλε η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά Ελάν Πασέ, σε προσπάθειά τους να έρθουν σε επαφή με τη Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου για να βρεθεί λύση, αντιμετώπισαν απαράδεκτες ρατσιστικές συμπεριφορές από στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Επισημαίνουμε επίσης ότι με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 17 του 2020 ζητά το ελληνικό κράτος να απαντήσει αν υπάρχει εναλλακτική λύση και αν προβλέπεται παροχή στέγασης. Γίνεται αντιληπτό ότι οι όποιες κατά καιρούς εξαγγελίες διαχρονικά των κυβερνήσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για κοινωνική ένταξη των Ρωμά και πολλά άλλα που αποτελούν κούφια λόγια ή αποσπασματικά μέτρα, σε καμία περίπτωση δεν επιλύουν το πρόβλημα. Μάλιστα, πολλές φορές αυτός ο πληθυσμός αξιοποιείται από τις κυβερνήσεις ως εξελαστήριο θύμα, ώστε να ξεφεύγουν των πολιτικών τους ευθυνών οι διάφορες κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα η στέγαση αυτών των ανθρώπων με κάλυψη όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Και δεύτερον, να προστατευτεί η υγεία η δική τους, αλλά και του υπόλοιπου πληθυσμού της περιοχής, δεδομένου ότι είμαστε σε συνθήκες πανδημίας. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, θέσατε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μία ομάδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι πράγματι βρέθηκαν μπροστά σε ένα στη συγκεκριμένη κατάσταση περιγράψατε. Ο Δήμος Ασπροπύργου, λοιπόν, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν εγκατασταθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις. Υπήρξε αίτημα από τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, επικαλούμενοι και λόγους υγείας, να προχωρήσουν στην απομάκρυση του καταβλισμού από το Δήμο Ασπροπύργου. Πράγματι, λοιπόν, προχώρησε καθαρισμό Δήμος Ασπροπύργου του ιδιωτικού χώρου, παρουσία του εισαγγελέα πρωτοδικών και στη συνέχεια έγινε καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων, όπως ενημερωνόμαστε. Όλο αυτό τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μέχρι τις 8 Ιουλίου που κοινοποιήθηκε η προσωρινή διαταγή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο δίνει την οδηγία, την εντολή, αν θέλετε, να γίνει μια συνεννόηση προκειμένου να βρεθεί τρόπος μετακατάστασης και τόπος μετακατάστασης αυτών των ανθρώπων. Η απόφαση μετακατάστασης εκδίδεται από συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ήδη το Υπουργείο Εργασίας και η Γενική Γραμματεία έχει προβεί σε συνάντηση αρχές Ιουλίου, 7-8 Ιουλίου, με τον Δήμο και τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος μετακατάστασης. Θέλω να πω ότι, ειδικά και για το θέμα της πανδημίας, επειδή υπήρχαν προβλήματα και στη Λάρισα, υπήρχαν προβλήματα και σε άλλους οικισμούς Ρωμά, η απογραφή, για παράδειγμα, που είχε γίνει το 2018, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 76 άκρως υποβαθμισμένες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν καν ηλεκτρικό, αποχέτευση ή ίδρυυση, που μένουν περίπου 8.500 Ρωμά. Στο τύπο 2 καταβλισμού, που είναι μεικτός με ελάχιστες υποδομές, είναι περίπου 60.000 συμπολίτες που μένουν σε 160 περίπου οικισμούς. Και πιο, αν θέλετε, τύπου 3, που είναι γειτονιές, όπου μπορεί να είναι υποβαθμισμένες περιοχές, που μπορεί να υπάρχουν είτε οικοδομές είτε κοντέινερ, τελειόμενες κατασκευές, υπάρχουν 36.000 περίπου άνθρωποι που μένουν συνολικά, δηλαδή μιλάμε για ένα αριθμό 100.000 στο σύνολο της χώρας. Εμείς, λοιπόν, ως Υπουργείο Εσωτερικών, όταν ξέσπασε η πανδημία και στις αρχές της κρίσης, επιχορηγήσαμε βάση τον πληθυσμό κάθε καταβλισμού τους Δήμους, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα πρώτα μέτρα
για την προστασία της δημόσιας υγείας, το οποίο μπορούσε να ήταν παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα μπορούσε να ήταν κάποια ασφαλτόστρωση, να ρίξουν κάποια άμμο στους καταβλισμούς, ώστε να βελτιωθεί λιγάκι η ποιότητα ζωής. Θα επανέλθω και στη δευτερολογία, λέγοντας ότι, κλείνοντας με την παρατήρηση ότι πραγματικά το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας σε σχέση με τη μετακατάσταση και η Γενική Γραμματεία κάνει το παν προκειμένου να λυθεί το συντομότερο δυνατό αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Συντηχάκη. Κύριε Υπουργέ, παρόλο που έχουν περάσει, αν καλά θυμάμαι, περίπου 20 μέρες από τότε που έχει συμβεί το γεγονός της κατεδάφισης και μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί λύση. Και ξέρετε, εδώ μιλάμε για βίαιη εκδίωξη των Ρωμά από τον καταβλισμό. Βίαιη εκδίωξη χωρίς να έχει εξευρεθεί εναλλακτική λύση με την κατάστασή τους. Και αυτό είναι απόρρια της πολιτικής της περιθωριοποίησης διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Και παρά τις υποσχέσεις των διαφόρων κυβερνήσεων για μέτρα στήριξη αυτών των ανθρώπων, στην πράξη δεν υπάρχει καμία μέρημνα την πολιτεία. Λέτε ιδιωτικές εκτάσεις. Ωραία, δεν έπρεπε το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τη Γενική Γραμματεία να φροντίσουν εκ των προτέρων να εξασφαλιστεί νέος χώρος μετεκατάστασης αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η στέγασή τους και η υγεία τους σε συνθήκες πανδημίας. Και με παρουσία εισαγγελέα, μόνο και μόνο στο όνομα ότι είναι ιδιωτικές εκτάσεις, γκρεμίζουν τα σπίτια αυτών των ανθρώπων και τους πετάνε στον δρόμο. Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι αναζήτησαν και βρήκαν εκεί λύση στην ανάγκη της στέγασής τους, χωρίς ποτέ να ληφθούν τα οποιαδήποτε μέτρα στήριξής τους ή να εξευρεθεί έγκαιρα βιώσιμος χώρος με την κατάστασή τους. Και ποια ήταν η λύση? Η καταστολή. Γιατί περί καταστολής πρόκειται αυτή η βία εκδίωξη μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας. Και ξέρετε, αυτή είναι μια πρακτική, που αναζωπυρώνει, φουντώνει φαινόμενα ρατσισμού, φυλετικού μίσους κτλ. Οι εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας τους, στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του κομματός μας πριν λίγες μέρες, έθεσαν οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά στην περιοχή και τη διαχρονική απουσία μέτρων κοινωνικής ένταξης. Μάλιστα, κατήγγυλαν, για να δείτε το μέγεθος της καταστολής από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και με την ανοχή της κυβέρνησης, αυτό ή την αδιαφορία. Κατήγγυλα την απαράδεκτη στάση της Δημοτικής Αρχής Ασπροπύργου, που σε συνάντηση μαζί τους εξέφρασε χυδαίες ρατσιστικές απόψεις, όπως να τους πάρετε σπίτι σας. Δεν γκρεμίσαμε σπίτια, μαζέψαμε σκουπίδια. Δηλαδή, σκουπίδια αυτοί οι άνθρωποι. Τέτοιου είδους φαινόμενα εμφανίζονται εν έτη 2020. Και ξέρετε, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι φαινόμενα μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Είναι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. 86 καταβλισμούς, όπως είπατε, διάφοροι άλλοι οικισμοί, σε γειτονιές κτλ. Που αντιμετωπίζουν αυτή την ρατσιστική συμπεριφορά και την φυλακιστική διάκριση από κυβερνήσεις, δημοτικές αρχές ή ακόμα και από ακροδεξιές ομάδες που κυκλοφορούν. Εμείς πάντως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτό που ζητάμε είναι να εξασφαλιστεί άμεσα η στέγαση αυτών των ανθρώπων με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή διαβίωσή τους. Φως, νερό, αποχέτευση, άλλες υποδομές, έως ότου άμεσα εξευρεθεί οριστικά χώρος με την κατάστασή τους. Με ευθύνη της κυβέρνησης και σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής. Λόγω της πανδημίας και της επικινδυνότητας να ληφθούν μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωση του κορονοϊού στους Ρωμά. Κλιμάκια γιατρών, να τους επισκεφτούν και να διενεργηθούν μαζικά τεστ. Να παρασκευθούν δωρεάν μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, χλωρίνες, σαπούνια. Να εξασφαλιστεί επίσης πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη διάθεση αναγκαίου προσωπικού για την παρακολούθηση της υγείας τους. Επιπλέον, σας έχουμε καταθέσει μία αναφορά της Συνομοσπονδίας των Ρωμά 2 Τετάρτου του 2020. Που ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού στους 86 καταβλισμούς. Η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο 2 μήνες μετά, 27 Πέμπτου του 2020, όχι μόνο δείχνει την καθυστέρηση και την περιφρόνηση προς τους Ρωμά,
αλλά και τα όποια μέτρα αναφέρεται μέσα είναι άκρως ανεπαρκή. Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των αναγκών, για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού, είναι μόνο για γέλια αυτό το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή δεν καλύπτουν ούτε τα στοιχειώδη. Αλλά το πιο σημαντικό, θα έλεγα, το πιο σημαντικό, επιπλέον σημαντικό, είναι το εξής γεγονός. Ότι ενώ υπάρχει ο νόμος 4383 του 2017, όπου αναφέρεται σε προσωρινή μετακατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης, και μάλιστα έχει εκδοθεί και σχετική κοινή υπουργική απόφαση από τον Φλεβάρι του 2008, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει χρήση. Δηλαδή θα μπορούσε πριν γκρεμιστούν, και ολοκληρώνω, πριν γκρεμιστούν τα καταλήματα των Ρωμά, να είχε γίνει εφαρμογή αυτών των συγκεκριμένων διατάξεων. Και όμως δεν το κάνατε. Οφείλετε, έχετε ευθύνη και οφείλετε άμεσα να προχωρήσετε στην μετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων για την ασφάλειά τους και την στέγασή τους. Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ. Να συμφωνήσουμε ότι προφανώς οποιαδήποτε φαινόμενο ρατσισμού είναι και καταδικαστέο και δεν συμβάλλει και σε καμία περίπτωση στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός. Να συμφωνήσουμε επίσης ότι για πρώτη φορά στον καιρό της πανδημίας υπήρξε ειδική μέρημνα και από το Υπουργείο Εσωτερικών. 2,5 εκατομμύρια σας μπορεί να σας φαίνονται πολλά, μπορεί να σας φαίνονται λίγα, μπορεί να σας φαίνονται πολύ μικρή βοήθεια, αλλά ήταν μια βοήθεια προς τους Δήμους, ειδικά για τους Ρωμά και ειδικά για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων του κορονοϊού. Και νομίζω ότι ήταν και ένα σημάδι και της ευαισθησίας που έδειξε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου με έναν τρόπο και κριτήριο, έχοντας και ως κριτήριο τον πληθυσμό των διαβιούντων ανθρώπων, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους πληθυσμούς. Ο Δήμος Ασπροπύργου, για παράδειγμα, μια που συζητάμε γι' αυτόν, πήρε ένα ποσό της τάξης των 40.000 ευρώ. Θα καταθέσω στα πρακτικά και για την ενημέρωσή σας όλη την απάντηση που έχει και το ιστορικό του Δήμου Ασπροπύργου και το οποίο είναι να το έχουμε, να δούμε τι απαντάει και σε λεπτομέρεια με όλα τα περιστατικά. Και προφανώς και εμείς από την πλευρά μας ως Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, θα επισπεύσει τη διαδικασία εξεύρεση λύσης άμεσα προκειμένου να βρεθεί τόπος εγκατάστασης προσωρινής σε πρώτη φάση, υποθέτω, και φαντάζομαι οριστική στο ευρύτερο μέλλον. Και να συμφωνήσουμε επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι χρειάζεται και οι δύο πλευρές να κάνουν βήματα, προκειμένου και οι μεν Ρωμά να θέλουν να ενσωματωθούν και να ενταχθούν και να μεταγκαταστούν σε κατάλληλες συνθήκες. Αλλά προφανώς πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση να βοηθήσει με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής ρύθμισης που υπάρχει και του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο, να προχωρήσει η επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος. Ξέρετε τι χάνει, και μένω στην ευρύτερη περιοχή, ξέρω πολύ καλά το πρόβλημα. Στο δημοτικό σχολείο που πήγαινα, είχαμε τη μισή τάξη, ήταν παιδιά το Ρωμά. Οπότε ξέρω και τις προσπάθειες που κάνουν αρκετοί από αυτούς να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν και να λύσουν το πρόβλημά του, και ξέρω κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να ενσωματωθούν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα κάνουμε το παν και ειδικά για το θέμα του Ασπροπύργου να βρεθεί μια λύση, ώστε να μην υπάρχει και κανένας κίνδυνος για την υγεία και των ίδιων των συνανθρώπων μας, αλλά κυρίως να μην υπάρχει και κίνδυνος υγείας και για τους περίοικους και για την ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ.